Κύριε Αβραμόπουλε, καλό σας μεσημέρι. Είναι πολλά τα ζητήματα που ανοίγουν και έχουν να κάνουν με τα θέματα της υγείας που πραγματικά χτυπάνε κόκκινο στην Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία και συνολικά στην Βόρεια Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Και με ανακοίνωση της Λαϊκής Εισπύρωσης τοποθετήστε πάνω στο ζήτημα αυτό. Και κυρίως τι θα μπορούσε να έχει κάνει η περιφέρεια. Βεβαίως. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Φυσικά δεν ήταν η πρώτη μας παρέμβαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εδώ απλά να επισημάνω, για να γνωρίζουν και οι ακροατές μας, ότι η συζήτηση ολοκληρωμένη πάνω στα ζητήματα της πανδημίας επί της ουσίας έχει να γίνει από τις αρχές της άνοιξης στην περιφέρεια, όπου και εκεί είχε καθυστερήσει η διοίκηση και με πίεση, με παρέμβαση και δική μας, οργανώθηκε τέλος πάντων μία συζήτηση όπου ο καθένας τέλος πάντων ανέπτυξε τις προτάσεις του σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Αυτή την περίοδο και πιο ιδιαίτερα μετά το καλοκαίρι και μπαίνοντας προς το δεύτερο κύμα της πανδημίας, είναι χαρακτηριστική απουσία μιας τέτοιας συζήτησης, στην οποία εμείς επιμένουμε και το θέσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, όταν και ακυρώθηκε η τηλεδιάσκεψη για το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό έγινε δια περιφοράς. Εκεί θέσαμε το ζήτημα ότι όχι μόνο πρέπει να γίνεται ουσιαστική συζήτηση στα πλαίσια αυτά και όσο μπορεί να γίνει τέλος πάντων με την τηλεδιάσκεψη, αλλά πρέπει να μπει και μια ειδική συνεδρίαση για το ζήτημα της πανδημίας και για ενημέρωση, αλλά βέβαια και για να αναπτυχθούν προτάσεις σε όλα τα προβλήματα και στα ζητήματα που υπάρχουν και στο τι μπορεί να κάνει η περιφέρεια. Το σίγουρο είναι ότι η δραματική κατάσταση με την εξέλιξη της πανδημίας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ούτε κεραυνός ενεθρία, είναι αποτέλεσμα διαχρονικών αντιλαϊκών επιλογών, αλλά και της εγκληματικής κυβερνητικής πολιτικής, που δεν φρόντισε τόσους μήνες τώρα να ενισχύσει αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα υγείας, να επιτάξει πραγματικά τον ιδιωτικό τομέα, να εντείνει την επιδημιολογική επιτήρηση, για να ξέρουμε και τι γίνεται, να εντείνει τους ελέγχους σε μεγάλους χώρους εργασίας και γυροκομεία και βεβαίως ταυτόχρονα να ενισχύσει τον ΟΑΣ, αυτό που καταλαβαίνουν όλοι, με μέσα και προσωπικό, να ρεώσει τις τάξεις και όλα τα υπόλοιπα. Ενώ φυσικά έχει άνοιξε και το καλοκαίρι οδικό και αεροπορικό τουρισμό με τα γνωστά πρωτόκολλα λάστιχο, τα οποία ήταν στα μέτρα των μεγάλων επιχειρήσεων στον τουρισμό και στις μεταφορές. Για όλα τα παραπάνω, η διοίκηση όχι μόνο δεν είπε κουβέντα, αλλά στήριξε την κυβερνητική πολιτική με λόγια και έργα. Το πιο βασικό από ό,τι δεν έχει κάνει ή μάλλον έχει κάνει η διοίκηση όλο αυτό το διάστημα, είναι ότι δεν έχει υιοθετήσει τα δίκαια αιτήματα των υγειονομικών, τα οποία προφανώς θα έχουν αναπτυχθεί και σε άλλες συζητήσεις από τη συχνότητά σας. Τις αναλυτικές προτάσεις της Λαϊκής Εισπύρωσης δεν διεκδίκησε την ενίσχυση των υπηρεσιών της και την αξιοποίησή τους, όπως και θα μπορούσε να γίνει για την ένταση των ελέγχων. Να βάλουμε μια ανατελεία σε αυτό που λέτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό και πρόσφατα είχαμε και μια παράσταση διαμαρτυρίας και των σωματείων στην περιφέρεια όσον αφορά τις υπηρεσίες που θα μπορούσαν να ελέγχουν τους χώρους δουλειάς αν παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα, οι οποίες είχαν παγώσει και από το πρώτο κύμα της πανδημίας, τα λέγαμε και μέσα από αυτή τη συχνότητα. Καλά, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας είχε βάλει λουκέτο, έτσι, με εντολή άνωθεν κυβερνητική, με αποτέλεσμα, στο βαθμό βεβαίως που θα μπορούσε να γίνει, γιατί και αυτό το σώμα είναι υποστελεχωμένο, έτσι να υπάρξουν κάποιοι πιο εντατικοί έλεγχοι. Όμως υπάρχουν και υπηρεσίες της περιφέρειας που έχουν αρμοδιότητες πάνω στα ζητήματα της δημόσιας υγείας, οι οποίες αφενός μεν παραμένουν υποστελεχωμένες, αθωράκιστες, με ελάχιστα μέσα, με ελάχιστο προσωπικό, και αφετέρου ποτέ δεν διεκδίκησε αυτή την περίοδο η διοίκηση την ενίσχυσή τους, έτσι ώστε να συμβάλλουν πραγματικά σε αυτό που λέγεται ένταση των ελέγχων, είτε σε ιδιωτικές δομές υγείας, πρόνοια, σε γυροκομεία κτλ, είτε σε μεγάλους χώρους εργασίας. Έτσι, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και είναι το πρώτο το οποίο θέτουμε. Και βεβαίως ζητήσαμε και μια επικαιροποιημένη εικόνα που δεν ήρθε ποτέ στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έτσι κι αλλιώς δεν συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο με τους όρους με τους οποίους είπαμε, σε σχέση με τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί και τα πορίσματά τους. Mm-hmm.
Τώρα, με όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται όσον αφορά τις περιβόητες κλινικές που επιτάσσονται, λέω περιβόητες γιατί πραγματικά το ζήτημα της επίταξης έχει συγκεκριμένους όρους και κανόνες. Σήμερα ζούμε κάτι άλλο σε σχέση με αυτό, ή ακόμη και τη μεταφορά προσωπικού από τα δημόσια νοσοκομεία στην προκειμένη στη Θεσσαλονίκη, στην κλινική του Σαραφιανού. Ακριβώς. Τι έχετε να πείτε σαν λαϊκή συσπήρωση? Εντάξει, εμείς από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε με όλους τους τρόπους και με όλες μας τις δυνάμεις, σαν εκλεγόμενη Περιφερειακή Σύμβουλη, αυτά τα δίκαια αιτήματα των υγειονομικών. Το αίτημα, για παράδειγμα, για την επίταξη, την πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, με την ένταξη όλων των υποδομών και του προσωπικού σε έναν ενιαίο κεντρικό σχεδιασμό αντιμετώπισης πανδημίας και βεβαίως χωρίς δωράκια και παζάρια με τους κλινικάρχες, όχι μόνο το υιοθετήσαμε, αλλά και το παλεύουμε με όλους τους τρόπους όσους μπορούμε. Και είναι ένα βασικό ζήτημα. Ταυτόχρονα, φυσικά, με την γενναία χρηματοδότηση, η οποία θα έπρεπε να υπάρχει, με τις προσλήψεις οι οποίες θα έπρεπε να έχουν γίνει, με την προσπάθεια να αξιοποιηθούν τα νοσοκομεία τα οποία έχουν κλείσει στην περιοχή, και γενικότερα να ανεβρεθούν τρόποι με τους οποίους να μπορέσουν να φτιάχνουν νέες κλίνες, νέες υποδομές. Όλα αυτά βεβαίως δεν έχουν γίνει. Ακολουθείται η επικίνδυνη λογική του εφικτού. Βεβαίως, το εφικτό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι στο φετινό προϋπολογισμό, όπως έχει κατατεθεί από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μείωση της χρηματοδότησης για τον τομέα της υγείας εν μέσω πανδημίας. Ένας εγκληματικός προϋπολογισμός πραγματικά. Αυτή είναι η επικίνδυνη λογική του εφικτού που ακολουθεί τόσο η κυβέρνηση όσο βεβαίως πολιτικά στηρίζει σε αυτό και η διοίκηση της περιφέρειας. Mm-hmm. Τώρα, άλλο ένα ζήτημα που θέλαμε να συζητήσουμε και μέσα από την εκπομπή μας, κύριε Βραμόπουλε, είναι το ζήτημα που έχει να κάνει με τη δυσοσμία του ευόσμου 1,5 χρόνο μετά την επιβεβαίωση ότι προέρχεται από τα ελληνικά πετρέλαια, και επειδή αναμένεται να συζητηθεί στην Μητροπολιτική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το ζήτημα, τι έχει να πει η λαϊκή συσπήρωση? Βεβαίως, αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι ζήτημα δυσοσμίας, αλλά είναι βασικά ζήτημα βιομηχανικής ρύπανσης, γιατί έχει και κάποιες άλλες πτυχές πέρα από αυτές που κόβουν την ανάσα πραγματικά, ιδιαίτερα στους κατοίκους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αυτή την περίοδο και ιδιαίτερα από την έναρξη του πανδημικού κύματος και μετά, αποκτά και μια μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί αφορά ένα ζήτημα δημόσιας υγείας. Έτσι, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι σε μια περίοδο που αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους η δημόσια υγεία, όταν ταυτόχρονα τρέχει σε εισαγωγικά και ένα άλλο πρόβλημα, όπως είναι η βιομηχανική ρύπανση, η ατμοσφαιρική ρύπανση, τα πράγματα επιδεινώνονται. Καταρχήν, σε σχέση με την αυριανή συζήτηση, αυτή γίνεται καθυστερημένα. Και το λέω αυτό γιατί θα μπορούσε να γίνει μια ενημερωτική συζήτηση αν ήμασταν 2 χρόνια πριν. Τώρα ο ένοχος έχει βρεθεί, οι αρχικές προτάσεις του Αριστοτελείου έχουν κατατεθεί και έπρεπε ήδη να έχουν εφαρμοστεί. Η Λαϊκή Συσπήρωση πέρσι τέτοιο καιρό κατέθεσε αίτημα, όπως είχε κάνει και προηγούμενα, αλλά έκανε και έπειτα. Το λέω όμως γιατί χρονολογικά έχει μια αξία. Κατέθεσε αίτημα να γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και όχι βεβαίως στη Μητροπολιτική Επιτροπή, η οποία συνεδριάζει εν μέσω πανδημίας, ενώ θα μπορούσε όλο αυτό το διάστημα ήδη από πέρσι να έχει συνεδριάσει κανονικά, να έχουν προσκληθεί εκεί φορείς, να γίνει συζήτηση, να γίνει ανταλλαγή απόψεων και να δούμε έτσι πώς θα προχωρήσουν. Και από αυτή την άποψη έχει στοιχεία προσχηματικότητας αυτή η συζήτηση και μια προσπάθεια να αναδειχθεί ότι δήθεν η διοίκηση της περιφέρειας κάνει ό,τι μπορεί για το ζήτημα και δήθεν ο όμιλος συνεργάζεται. Βέβαια, είναι προκλητικό να συζητάμε σε αυτή τη φάση για το αν πάρθηκαν αυτά τα ελάχιστα μέτρα, αυτά τα μέτρα τα οποία είχε προτείνει η μελέτη του Αριστοτελείου. Θα έπρεπε ήδη να είμαστε στο επόμενο βήμα, ήδη να έχουμε δει βελτίωση και να συζητάμε για την ανάγκη να προχωρήσει η επιδημιολογική έρευνα για να δούμε, για παράδειγμα, τις μακροχρόνιες επιπτώσεις από την έκθεση στη βιομηχανική ρύπανση στην υγεία τόσο εργαζόμενων όσο και κατοίκων. Να συζητάμε για ένα σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενου βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκθεσης, γιατί είναι
γνωστή γυκνίαση μεγάλων βιομηχανικών μονάδων με οικιστικές ζώνες και όλα τα υπόλοιπα. Αντί όμως για αυτό, έτσι, συζητάμε πάλι, είμαστε κοντά ή σχεδόν στο σημείο μηδέν. Και βεβαίως συνεχίζεται ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που έχει τη σφραγίδα τόσο του επιχειρηματικού ομίλου, όσο και των διαδοχικών κυβερνήσεων, αλλά και την σφραγίδα της διοίκησης της περιφέρειας και καταρρύπτεται, κατά τη γνώμη μας, ακόμα μια φορά, ο γνωστός μύθος περί καπιταλιστικής ανάπτυξης με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Να πω εδώ και να βάλω μια ανωτελεία ότι στο μεσοδιάστημα πέρασε με fast track διαδικασίες, πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά, από αυτό το λεγόμενο επιτελικό κράτος, η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επέκταση των δραστηριοτήτων του ομίλου μέσα στο οικόπεδό του. Και εμείς τότε, πέρα από τις ενστάσεις που βάλαμε και την τοποθέτησή μας την γενικότερη, θέσαμε και το ζήτημα πώς είναι δυνατόν να εγκρίνονται μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων όταν δεν έχει λυθεί το μέγα, το φλέγον ζήτημα της βιομηχανικής ρήπασης και δυσοσμίας στην υφιστάμενη εγκατάσταση. Οπότε αναμένουμε να τοποθετηθεί και στη Μητροπολιτική Επιτροπή Περιφέρεια η Λαϊκή Συσπήρωση Κεντρικής Μακεδονίας, βεβαίως, την οποία ζητούν να τοποθετηθούν βέβαια και η Επιτροπή Αγώνα, που όλο αυτό το διάστημα δίνει αυτή τη μάχη. Δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει εφικτό. Ναι, βεβαίως αναμένουμε την αυριανή συζήτηση. Να πω ότι δεν έχει δοθεί ούτε εισήγηση ούτε πλαίσιο δράσης από τη διοίκηση. Είναι ακόμα ένα στοιχείο που στηρίζει αυτό που είπα προηγούμενα περί προσχηματικότητας. Εμείς θα τοποθετηθούμε ολοκληρωμένα. Βεβαίως η συζήτηση θα είναι σε γνώση και των κατοίκων, των φορέων του συντονιστικού που κινητοποιείται και για αυτό το ζήτημα. Και σε κάθε περίπτωση αυτό που οφείλουμε να πούμε και εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση, κυρίως απευθυνόμενοι στον κόσμο, γιατί καμιά ελπίδα δεν πρέπει να έχουμε από όσα κάνουν ή δεν κάνουν κυβερνήσεις και διοίκησης περιφέρειας, είναι ότι μαχητικά, αγωνιστικά πρέπει να διεκδικήσουμε εδώ και τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των κατοίκων και των εργαζόμενων συνολικά, και από τη βιομηχανική ρήπανση και από τα εργατικά ατυχήματα και από τις επαγγελματικές ασθένειες, έτσι, και βεβαίως να εφαρμοστούν τα μέτρα που έχει προτείνει το ΑΠΙΘΙΤΑ, και όσο αυτά δεν εφαρμόζονται, εμείς είπαμε ότι θα έπρεπε να πάρθουν αυστηρά μέτρα, όπως για παράδειγμα η πάυση, η διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, όσο δεν συμμορφώνονται με αυτά τα μέτρα και όσο το πρόβλημα συνεχίζει. Μάλιστα. Κύριε Αβραμόπουλε, να ευχαριστήσουμε πολύ για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.